Και από εκεί που το ενδιαφέρον για ένα rapid self-test είχε ατροφήσει, η αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού έφερε αύξηση και στην κίνηση όχι μόνο στα φαρμακεία, αλλά και στα σημεία διεξαγωγής rapid test του ΕΟΔΗ. Είναι από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, αυτή τη στιγμή μέχρι τις 2 η ώρα, 2.30 παντού. Εκτός από την πλατεία Ελευθερίας, η οποία είναι μέχρι το απόγευμα στις 7.30 ώρα. Τόσο στην πλατεία Ελευθερίας, όσο στην πλατεία της Αγίας Εκατερίνης και στον Εσταυρωμένο, τα σημεία εξακολουθούν να δέχονται κανονικά τους πολίτες για rapid test, με τους ενδιαφερόμενους τα τελευταία 24 ώρα να αρχίζουν και πάλι να σχηματίζουν ουρές. Έχουμε αύξηση ζήτηση σε τεστ σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Όλα την Κυριακή που εφημερεύαμε δώσαμε πάρα πολλά και επίσης έχουμε και αρκετά θετικά κρούσματα. Το τελευταίο διάστημα, σταθερές μονάδες του ΕΟΔΗ εγκαταστάθηκαν και στα δύο νοσοκομεία, προκειμένου να καλύψουν μια υπαρκτή ανάγκη για τεστ ασθενών που πρέπει να κάνουν εισαγωγή ή και συνοδών. Γεγονός που εκτός από την πρακτικότητα του σημείου, ευνοεί και το πορτοφόλι, αφού ασθενείς και συνοδοί κάνουν τα διαγνωστικά τεστ δωρεάν. Κάναμε σταθερά κλιμάκια καθημερινά στα δύο νοσοκομεία, προκειμένου οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα, χωρίς να επιβαρύνονται, να κάνουν το rapid test και να εισέρχονται στο νοσοκομείο. Μάλιστα, σύμφωνα με τον κύριο Μαματζάκη, προκειμένου να μην ταλαιπωρούνται, ασθενείς και συνοδοί σε λίγα λεπτά από το τεστ λαμβάνουν εγγράφως το αποτέλεσμα του rapid test τους, δίχως να πρέπει να περιμένουν για να μπουν στο νοσοκομείο το διάστημα μέχρι να ανέβει στη σχετική πλατφόρμα του gov.gr το αποτέλεσμα. Εκμεύσαμε και κάτι το οποίο γίνεται σπάνια για τον ΕΟΔΗ μετά από προσωπική μου επικοινωνία, το να παίρνουν ένα σημείωμα και να μπαίνουν στο νοσοκομείο αν είναι θετική ή αρνητική και να μην περιμένουν 3 ώρες μέχρι να βγει το αποτέλεσμα στον COVID.